Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα, στο θέμα της αστυνομικής βίας τώρα. Και έχουμε καλεσμένους τον κύριο Θόδωρο Μαντά, τον δικηγόρο μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαντά, ο γνωστός ποινικολόγος. Καλημέρα σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Ξεκινάει και η Σαρακοστή, μην ξεχνιόμαστε. Επίσης. Έβλεπα αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ εκεί με το χαλβά την Παρασκευή που γινόταν στο εργαστήριο. Ξεκινήσαμε άσχημα. Δεν έχετε ανάγκη, κύριε Μαντά, εσείς. Θα σας στείλουμε και εσάς. Θα σας στείλουμε. Έχουμε όμως μαζί μας και τον κύριο Ινδαρέ. Βέβαια. Ο κύριος Ινδαρές είναι ένα πρόσωπο, θα έλεγα, εμβληματικό όσον αφορά τις καταγγελίες σχετικά με αστυνομική βία. Το Δεκέμβρη του 2019 πρωταγωνίσε εισαγωγικά ο ίδιος ένα περιστατικό μαζί με τους γιους του στην κατάληψη που υπήρχε δίπλα στο σπίτι του στο Κουκάκι. Εκεί υπήρξε μια επιχείρηση αστυνομίας όπου είδαμε σκηνές βίας, αστυνομικής βίας από την πλευρά της αστυνομίας για τη σύλληψή του. Έγιναν καταγγελίες, συνελήφθησαν οι γιοι του, πάνε σε μια δίκη η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο ίδιος έκανε καταγγελία στους αστυνομικούς. Και φτάσαμε στο σημείο να υπάρξει μια διάταξη εισαγγελέα που έθεσε στο αρχείο τη συγκεκριμένη καταγγελία του κυρίου Ινδαρέ. Και είδαμε μάλιστα και μια ανακοίνωση αστυνομίας πριν από δύο ημέρες που λέει εν ολίγης ότι η βία που άσκησαν οι αστυνομικοί ήταν απάντηση, ήταν εντός των ορίων και ήταν απάντηση στις ενέργειες που έκανε ο κύριος Ινδαρές με τα παιδιά του. Δηλαδή οι ίδιοι λειτουργήσαν. Οφείλω να πω ότι είναι μεγάλη δημοσιογραφική σας επιτυχία. Να σε καλά, αυτές τις μέρες. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ινδαρές, και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας, κύριε Ινδαρέ. Καλημέρα. Ήταν και ο άνθρωπος που πρώτος επίσης σε εμάς βγήκε, Σεραφείμ. Ακριβώς. Και είπε το πρόβλημα τότε και με μεγάλη παιδεία και σοβαρότητα ο κύριος Ινδαρές μας έβαλε και εμάς μέσα στο όλο θέμα. Να ξεκινήσουμε όμως. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Ινδαρέ. Ελάτε, κύριε Ινδαρέ. Καταρχήν. Για αυτό που είπε η αστυνομία. Η αστυνομία περιέγραψε ένα σκηνικό ότι τέλειωσε η υπόθεση, Ινδαρέ, παιδιά. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι βιαζόμαστε όλοι πολύ. Είναι κατανοητή η βιασύνη και της αστυνομίας να λήξει όσο γίνεται πιο ανώδυνα μια ιστορία που για μας όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη οδύνη. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά τα περιστατικά τα έχουμε καταθέσει. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχει νόημα να τα λέω και να τα ξαναλέω. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι η κυρίως υπόθεση που είναι το τι ακριβώς έγινε εδώ δεν έχει δικαστεί. Δεν έχει πάει σε ακροαματική διαδικασία. Και δεν έχει πάει, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Ινδαρέ, ρεπορταζιακά το λέω, γιατί αναβλήθηκε δύο φορές η δίκη σας, όχι γιατί δεν θέλατε να δικαστείτε εσείς ή ο συνηγορός σας, λόγω COVID, γιατί δεν γίνονταν δίκες λόγω COVID, έτσι δεν είναι? Οι πρώτες αναβολές που έγιναν εκεί στο Αυτόφορο, ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτοί που μας, πώς το λένε, μας πήγανε στη δικαιοσύνη. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Δεν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια, οι επόμενες αναβολές έχουν γίνει λόγω της πανδημίας. Και είμαστε όμοιροι αυτής της κατάστασης. Όμως, επιτρέψτε μου λίγο να πω για το ότι έχουμε ένα δικαστήριο μπροστά μας, το οποίο θα εξετάσει το τι ακριβώς έχει γίνει στην ταράτσα μας. Σε αυτό το δικαστήριο θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία, θα παρουσιαστεί η δική μας η άποψη και θα παρουσιαστεί και η άποψη της αστυνομίας. Παράλληλα, μια ξεχωριστή υπόθεση, και θα σας τα αναλύσει αυτά πολύ καλύτερα από εμένα ο κύριος Μαντάς, είναι η μήνυση που κάναμε εμείς στους αστυνομικούς. Αυτό που έχω να πω εγώ ως πολίτης είναι να καταθέσω την αγωνία μου. Από την αρχή δηλώσαμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, είναι το ίστατο καταφύγιο για τον αδικούμενο πολίτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν ασχολήθηκαν με την ουσία αυτών των πραγμάτων που λέγαμε, υιοθετώντας το ότι οι αστυνομικοί μας καταδίωκαν, ότι ήμασταν στην κατάληψη και μας καταδίωκαν. Αυτό που δεν έχει αποδειχθεί ακόμα σε ανοιχτή διαδικασία, θεωρήσαν την σε βάρος μας βία ως αναγκαία. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι τρελό. Βλέπουμε και εικόνες εμείς, κύριε Ινδαρέ, χίλια συγγνώμη σας διακόπτω, παρακαλώ, για να βοηθήσω την κουβέντα. Εικόνες από εκείνη τη διαδικασία και φωτογραφίες. Προσθέτω προς συζήτηση. Είναι εμφανές, κύριε Στάφη, είναι εμφανές. Κύριε Μαντά, προσθέτω κάτι για να μας βοηθήσει όλους. Ο Παναγιώτη, συγγνώμη, και Νίκο, το βίντεο ήταν καταλυτικό. Αποκαλυπτικότατο. Αυτό που ισχυρίζονται ορισμένοι ως
αναγκαιότητα της βίας, αναγκαία βία, αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός, ναι. Βλέποντας το βίντεο, αντιλαμβάνεται ότι είχαμε αστυνομική καταστολή και αστυνομική βία στον έσχατο βαθμό. Επιτρέψτε μου να βοηθήσω σε κάτι. Έτσι. Πρώτον, αυτό το είπε η εισαγγελέας και έχει μια σημασία. Δεύτερον, διαβάζω σελίδα 424, βιβλίο Νίκου Αλιβιζάτου, καθηγητή του Πανεπιστημίου, έτσι. Προέδρου της Επιτροπής που συστάθηκε από αυτή την κυβέρνηση για φαινόμενα βίας αστυνομίας. Δώστε μου 15 δεύτερα, μου επιτρέπετε. Η αστυνομία λοιπόν όχι δεν είχε συμπεριληφθεί, για την υπόθεση Νταρέ μιλάει, με τον επαγγελματισμό που επέβαλε μια τόσο λεπτή επιχείρηση, αλλά επιπλέον κατηγόρησε τους συλληφθέντες για συμπαιγνία με τους καταληψίες και τούτο για να αποσύσει τις δικές της ευθύνες. Έλλειψη εκπαίδευσης, επιπολαιότητα, αλαζονία, στρεβλή αντίληψη του καθήκοντος, δεν ξέρω. Και κύριε Νταρέ, για να μας απαντήσετε σε αυτό, εμείς όταν είδαμε τις εικόνες που βγήκατε αμέσως μετά σε εμάς εδώ και στο συζητήσαμε, όταν σας είδαμε ημίγυμνο να σας βάζουν χειροπέδες έξω, ήταν μία απόδειξη της κατάχρησης εξουσίας και αστυνομικής βίας, κύριε Ινδαρέ. Θέλετε να μείνουμε λίγο σε αυτή τη στιγμή? Το Ελάτε. Λέω γιατί πραγματικά πνίγομαι. Ελάτε. Υπάρχει μία εικόνα με το φανελάκι, έτσι. Με το μπλούζα στο λαιμό. Από την αρχή άρχισαν να διαρρέουν, πώς το λένε, να υπάρχουν σύγκρουση, πώς το λένε, ανάμεσα στους πρόθυμους να σχολιάσουν αυτή την εικόνα, λέγοντας ότι δεν κουκουλώθηκα, ότι δεν ταπεινώθηκα κτλ. Αυτή η μπλούζα πώς βρέθηκε, λέτε, στο λαιμό μου? Πώς? Πώς βρέθηκε? Βγήκα εγώ για να προτάξω τα στήθη μου στους αστυνομικούς, χωρίς να υπάρξει ίχνος αντίστασης. Οι άνθρωποι με τράβηξαν εμένα που είχα ανέβει πρώτο στην ταράτσα να δω τι γίνεται. Και όχι για να ελευθερώσω τα παιδιά μου, όπως λένε. Με τράβηξαν και με πέταξαν κάτω μπρούμητα και προσπαθούσαν για κάποιους κώδικες δικούς τους, για κάποιο δικό τους γλέντι, να μου βγάλουν την μπλούζα ανάποδα από πίσω, τραβώντας μου τα χέρια να μου τα ξυλώσουνε, πατώντας μου ταυτόχρονα το κεφάλι με έναν αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που είδαμε όλοι να πατάνε τον Φλόιντ. Επί πολύ χρόνο, ενώ στο μεταξύ τραβήξαν και πατάγαν και τα παιδιά μου, μου πατάγαν το κεφάλι σαν γαρίδι με τα γόνατα που πιέζανε το, πώς το λένε, τα πλευρά, για να μου τραβήξουν την μπλούζα ανάποδα που δεν βγαίνει. Έφτασα στο σημείο να πω αντίστοιχες κουβέντες, να πω έλεος θα σκάσω. Ήταν τόσος πολύς ο χρόνος που τα παιδιά μου, αφού τα έχουν ξαπλώσει, τα έχουν πατήσει, τα έχουν δείρει, τα έχουν δέσει, τους φωνάζανε. Αφήστε τον άνθρωπο, θα πάθει τίποτα. Αυτοί επέμεναν να μου βγάλουν την μπλούζα ανάποδα. Έφτασα στο σημείο να πω έλεος θα σκάσω. Πάρα πολλή ώρα. Κύριε... Το γεγονός ότι δεν έσκασα ήταν, πώς το λένε, αυτό που διαφοροποιεί τη δική μου υπόθεση από την υπόθεση Φλόιντ. Και δεν το λέω ούτε με μελοδραματικούς τόνους, ούτε στα πλαίσια καμίας εχθροπάθειας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν από κάπου εντολές. Δεν είναι άνθρωποι που μόνο ξεφεύγουν, οι πιο, πώς να το πούμε, θυμωμένοι από αυτούς ή οι πιο πρόθυμοι από αυτούς. Παίρνουν από κάπου εντολές. Και η αίσθηση της ατιμωρησίας είναι αυτή που τους αποθρασύνει. Η αίσθηση της ατιμωρησίας έρχεται από το γεγονός ότι όλοι οι επιτελείς τους έχουν εικόνα και ήχο. Υπήρχαν τα δύο ντρόν από πάνω. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό, δεν έχει νόημα να πω. Ξέρουν γενικότερα, λοιπόν, έχουν εικόνα και έχουν από τους ασυρμάτους, συγγνώμη, δεν θα σας κουράσω πολύ. Όχι, δεν μας κουράζετε καθόλου. Έχουν πληροφορίες, έχουν τον ήχο του τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Μπορεί κάποιος λοιπόν να τους πει, παιδιά, σταματήστε. Παιδιά, θα σκάσει ο άνθρωπος. Προφανώς λοιπόν, και αυτό και περιγράφει και ο κύριος Αλιβιζάτος περί ατιμωρησίας στην αστυνομία ως ένα φαινόμενο που λειτουργεί ουσιαστικά, πώς να το πω, διαβρωτικά μες στο σώμα. Αλλά εγώ θέλω και ένα σχόλιο, κύριε Ινταρέ, σχετικά με τα φαινόμενα που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Με τα φαινόμενα βίας και αστυνομικής, με φαινόμενα επίθεσης σε αστυνομικό, είναι φαινόμενα τα οποία θα ήθελα να τα σχολιάσετε κι εσείς. Είναι ένας άθλιος, φαύλος κύκλος. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητούμε ποιος έχει την πιο μεγάλη ευθύνη, διότι αυτό το πράγμα είναι προφανές. Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του, συμπεριφέρεται με αποφασιστικότητα και με τρόπο ακριβοδίκαιο. Αν θεωρούμε
ότι το κράτος μας στρέφεται με τρόπο ακριβοδίκαιο, κάτι δεν πάει καλά. Θέλω μόνο ένα πράγμα να πω. Ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να καλέσει, να μιλήσει απευθείας με τον κύριο Λιβιζάτο. Μετά από πάρα πολύ χρόνο που υπάρχει το πόρισμα στη Βουλή, έπρεπε να γίνουν αυτά τα γεγονότα, στη σειρά άλλων γεγονότων που τα ξέρουμε όλοι όσοι κινούμαστε στο κέντρο της Αθήνας, και δεν εννοώ αυτούς που πηγαίνουν στις πορείες, ενώ τους ανθρώπους που έχουν μια στοιχειώδη δραστηριότητα και κουνιώνται και βγαίνουν από τον καναπέ και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα της πόλης ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού. Τους βλέπουμε τους θυμωμένους ανθρώπους και βλέπουμε με τι εντολές, με τι ψυχολογία, με τι υποστήριξη, με τι αίσθηση αλαζονική συμπεριφέρονται στους πολίτες.